Θα καλημερίσω ευθύς αμέσως τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, τον Νίκο το Συρηγονάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Συρηγονάκη. Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές και καλή εβδομάδα. Έτσι, καλή εβδομάδα σε όλους. Μια εβδομάδα η οποία ξεκινάει ή ξεκίνησε, αν θέλετε, από τα μεσάνυχτα και μετά με μετασεισμούς αρκετούς. Φαίνεται ότι οι σεισμογράφοι του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου μέχρι και τις 6.30 το πρωί, ξεκινώντας εκεί από τα μεσάνυχτα και μετά, ότι έχουν καταγράψει κοντά στις 27 σεισμικές δονήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου, επίκεντρο πάντα δυτικά, νότιο-δυτικά του Αρκαλοχωρίου και με μικρό εστιακό βάθος, με τους ανθρώπους αυτούς πραγματικά να χορεύουν στο ρυθμό των Ρίχτερ και να μην μπορούν να ηρεμήσουν και να μην μπορούν και να σκεφτούν λογικά. Βρίσκονται πάντα υπό το καθεστώς φόβου για το τι θα πρέπει να κάνουν και πώς θα πρέπει να πορευθούν ουσιαστικά την επόμενη ημέρα. Είναι πάντα κακός σύμβουλος ο φόβος και το ξέρουμε όλοι μας αυτό. Σήμερα ποια είναι η κατάσταση που εσείς έχετε μπροστά σας να διαχειριστείτε και τι γίνεται σήμερα, κύριε Συρηγονάκη? Πράγματι, επιβεβαιώνω αυτά τα οποία είπατε. Το φαινόμενο είναι σε πλήρη εξέλιξη, δυστυχώς. Παρατηρούμε καθημερινά μία έντονη, μπορώ να πω, διότι οι σεισμικές δονήσεις δεν είναι μικρές, είναι 3,5, 3,4, 3. Άρα λοιπόν είναι ισχυρές σεισμικές δονήσεις. Υπάρχει μια παρατεταμένη δραστηριότητα στην περιοχή και αυτό μας προβληματίζει ακόμα περισσότερο, πέραν των άλλων προβλημάτων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Οι στιγμές και οι ώρες είναι δύσκολες για όλους μας, πολύ δε περισσότερο στους συμπολίτες μας που επλήγησαν από την σεισμική δόνηση της προηγούμενης Δευτέρας. Σας προβληματίζει αυτή η συνεχής μετασεισμική ακολουθία για το μέχρι που θα φτάσει ή επειδή τσακώνονται μεταξύ τους και οι σεισμολόγοι και εμείς απλά φοβόμαστε και δεν βγάζουμε άκρια? Όλα μας προβληματίζουν, κυρία Δουλγεράκη. Το σίγουρο είναι ότι από τη μικρή εμπειρία, προσωπική μου εμπειρία, είναι ότι μια σεισμική δόνηση δεν μπορεί να προβλεφθεί, μόνο εκτιμήσεις γίνονται και για το λόγο αυτό κάθε λεπτό, κάθε στιγμή πρέπει όλοι μας να είμαστε έτοιμοι, να υπάρχει ένα συντονισμό, μια συνεργασία για να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αν και όποτε προκύψει οτιδήποτε. Έχουμε μπροστά μας ούτως ή άλλως ένα 1,5 μήνα που φαίνεται θα είναι δύσκολο σε ό,τι έχει να κάνει με την μετασεισμική ακολουθία. Υπάρχει ένα κοινό σημείο, τουλάχιστον στο οποίο δεν διαφωνούν, ότι αυτή η μετασεισμική δραστηριότητα έχει μπροστά της ένα συγκεκριμένο βάθος χρόνου. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν τώρα η μία ημέρα διαφορά ή οι δύο μέρες διαφορά μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ των σεισμολόγων, αλλά όλοι λένε ότι για πάνω από μήνα, εν πάση περιπτώσει, θα υπάρχει θέμα στην περιοχή. Στα υπόλοιπα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Εκεί υπάρχει, όπως είπατε, μια συμφωνία όλων. Και αυτό είχε υποθεί και από τον Ιούνιο που ξεκίνησε κατά κάποιο τρόπο έτσι η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, ότι θα διαρκέσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Σχολεία σήμερα δεν λειτουργούν σε όλες τις περιοχές. Σίγουρα, σίγουρα όχι στις περιοχές. Σε πάρα πολλά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, σε πολλούς δήμους, διότι η απόφαση είναι των δήμων για σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Οπότε, σύμφωνα με τις αυτοψίες που έγιναν από τους ειδικούς, από τους μηχανικούς των κτηριακών υποδομών, πάρα πολλά σχολεία σε δήμους όλης της Περιφερειακής Ενότητας, Δήμο Γόρτης, Δήμο Χερσονήσου, Δήμο Ηρακλείου, έχουν παρουσιάσει κάποιες ζημιές, βλάβες και ο Δήμος με δική του απόφαση αποφάσισε το τι θα γίνει σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Για το Δήμο Ηρακλείου επιστρέφουν αύριο. Ελήφθη μια απόφαση οριζόντια να κλείσουν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια για σήμερα και από αύριο θα δουν το τι μελιγενέστε. Θέλω να πιστεύω ότι θα λειτουργήσουν αύριο τα σχολεία. Θα πάρει απόφαση ο Δήμος. Όσον αφορά το Δήμο Μηνώα Παιδιάδοση Αρκανώνας Θερουσίου, καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατο να γίνει μάθημα, αλλά αδύνατο είναι να γίνει και μάθημα διαδικτυακά. Σαφέστατα. Κάποια σχολεία των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας, που για λόγους που αναφέραμε, λόγω ότι κρίθηκε ακατάλληλο το συγκρότημα,
θα έχουν τη δυνατότητα, σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, να γίνει μάθημα διαδικτυακά. Και να σας πληροφορήσω ότι σήμερα το μεσημέρι έχει συγκαλέσει μία σύσκεψη ο κύριος Καρτσονάκης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί η όλη κατάσταση όσον αφορά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, που να σας επισημάνω, κυρία Δουλγεράκη, ότι είναι ένα από τα τρία θέματα που μας προβληματίζει όλους έντονα. Δεν είναι μόνο τα σχολεία ότι, ξέρετε, είναι κλειστά. Ακόμα και τα διαδικτυακά μαθήματα, όταν το σπίτι του παιδιού έχει γκρεμιστεί, δεν έχει τη δυνατότητα να μπει μέσα να παρακολουθήσει μάθημα. Οπότε και στο διαδικτυακό υπάρχει ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Δεν ξέρω αν έχει βγάλει κάποια κεντρική οδηγία ή εσείς αναμένετε να ζητήσετε κάποιες κεντρικές οδηγίες ή αποφάσεις βάσει των προτάσεών σας από το Υπουργείο Παιδείας και την Κεραμαίως. Είμαστε σε αναμονή της άφηξης της Υπουργού, έτσι λένε οι πληροφορίες, τα μέσα της εβδομάδας, άρα λοιπόν θα αξιολογήσουμε την κατάσταση για να δούμε τι θα γίνει. Σίγουρα στους Δήμους Μηνώα Παιδιάδος και Αρκανών Αστερουσίων δεν μπορούν να γίνουν διαδικτυακά μαθήματα μέχρι νεότερα. Βέβαια. Σε άλλους όμως Δήμους, στα σχολεία, για παράδειγμα εδώ στο Δήμο Ηρακλείου, αν παραμείνουν κλειστά 2, 3, 4 συγκροτήματα ή στο Δήμο Γόρτης 1-2 συγκροτήματα ή Χερσόνησο, θέλω να πιστεύω ότι εκεί υπάρχει δυνατότητα των διαδικτυακών μαθημάτων. Όμως στους Δήμους που αναφέραμε, που επλήγησαν, σίγουρα δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή ούτε διαδικτυακό μάθημα μέχρι να βρεθεί μια λύση, όχι οριστική, που να δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να ξεκινήσουν ξανά Σωστά. την διαδικασία, διότι, ξαναλέω, είναι ένα από τα βασικά θέματα που μας απασχολούν. Είναι το ένα από τα τρία, όπως είπατε, βασικά θέματα που σας απασχολούν. Έλεγχοι οι οποίοι και σήμερα θα συνεχιστούν σε αρκετές περιοχές από τους μηχανικούς, έτσι ώστε να ξέρουν και οι άνθρωποι τι γίνεται εκεί, να ξέρουν και οι δημοτικές αρχές τι γίνεται εκεί. Να επαναλάβω ότι σήμερα, βάσει της ανακοίνωσης στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, έχουμε ελέγχους οι οποίοι θα γίνουν σε Γάση, Πατσίδερο, Πάρτηρα, Νηπιδητό, Ρουσοχώρια, Σκηνιά, Λαγούτα, Βακιώτες, Καστέλη, Γαρίπα, Δραπέτη, Λευκοχώρη, Αγία Σεμνή, Δεμάτη, Ίνιθρε, Ψανό, Καστελιανά, Φαβριανά, όπως επίσης και στους Φιλίππους. Άρα λοιπόν το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι τι γίνεται με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει πραγματικά το σπίτι τους ή τη γη κάτω από τα πόδια τους, έτσι. Μάλιστα, κυρία Δουλγεράκη, θα μου επιτρέψετε εδώ να κάνω μια παρατήρηση, γιατί υπάρχει μια έντονη πίεση των συμπολιτών στις περιοχές που επλήγησαν, τόσο προς όλους εμάς, το Δήμο, την περιφέρεια, τους μηχανικούς, όλους τους φορείς γενικότερα, λόγω του ότι, για παράδειγμα, επισκέπτονται οι μηχανικοί ένα οικισμό και φεύγουν χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχο όλου του οικισμού. Θέλω λοιπόν να ενημερώσω και μέσα από τη συχνότητά σας τους συμπολίτες μας ότι ο έλεγχος που γίνεται αυτή τη στιγμή από τους μηχανικούς είναι μόνο, με κεφαλαία το μόνο, να εκτιμήσουν αν ένα οίκημα μπορεί να κατοικηθεί ή όχι. Όταν λοιπόν υπάρχουν οικήματα που είναι κατά κάποιο τρόπο δεν κατοικούνται ή ότι είναι δεύτερη ή τρίτη κατοικία ή οτιδήποτε άλλο, και φυσικά μέσω του προέδρου του οικισμού δεν απαιτείται αυτή τη στιγμή να γίνει ο έλεγχος. Όμως θα γίνουν οι έλεγχοι σε όλα τα οικήματα όλων των οικισμών σε δεύτερο ή τρίτο χρόνο. Και επειδή υπάρχει παραφιλολογία ότι αν βγει κίτρινο, πράσινο ή κόκκινο, υπάρχει σχέση με τις αποζημιώσεις τις οποίες αναγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς, δεν έχει καμία σχέση το χρώμα, ο χρωματισμός, η κατάσταση του οικήματος με τις αποζημιώσεις που προβλέπονται να γίνουν μέσω της πλατφόρμας αρρωγή που περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να γίνει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν προηγούνται οι έλεγχοι στις κατοικίες, στις κύριες κατοικίες. Για να δούμε ποια μπορούν να κατοικήσουν. Ακριβώς, των ανθρώπων. Μέσα στις συμπολίτες μας, όταν η επικινδυνότητα είναι μεγάλη. Ο μόνος λόγος που γίνονται οι έλεγχοι αυτή τη στιγμή είναι για να κριθούν κατοικήσιμα ή μη οι οικίες, τους οικισμούς
που επήγησαν στην ευρύτερη περιοχή. Φαντάζομαι δεν αναφέρεστε μόνο στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, κύριε Συριγωνάκη, γιατί ξέρουμε επίσης. Έτσι ακριβώς. Και ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων που κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, έχει πάρα πολλά χωριά με πάρα πολλές ζημιές, σε πάρα πολλά σπίτια, σχολεία, εκκλησίες. Αλλά μιλάμε τώρα για τα σπίτια, για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν που να μείνουν. Επίσης κάποιες κοινότητες, τοπικές κοινότητες και στο Δήμο Χερσονήσου. Μιλάμε λοιπόν για το σύνολο των περιοχών. Στο Δήμο Κόρτινας και στο Δήμο Ηρακλείου, που να σας πω ότι έχει κηρυχθεί η Δημοτική Ενότητα Τεμένους και το πρώτο κεντρικό διαμέρισμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με απόφαση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το πρώτο δημοτικό κατάστημα Τεμένους, διαμέρισμα Τεμένους, είπατε, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η Δημοτική Ενότητα. Δημοτική Ενότητα. Α, μάλιστα. Σε σπίτια, σε σχολεία, σε τι? Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας. Ναι, οι ζημιές που είπατε ότι έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης επίσης. Με η Δημοτική Ενότητα. Και λέω, οι περισσότερες ζημιές καταγράφονται σε σπίτια. Δημοτική Ενότητα Τεμένους του Δήμου Ηρακλείου. Ναι. Όπως επίσης και το πρώτο κεντρικό δημοτικό διαμέρισμα Δήμου Ηρακλείου. Έχουν κηρυχθεί με απόφαση που 2 Δεκάτου του 2021 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όπως επίσης όλος ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος, όπως ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων, δύο δημοτικές ενότητες του Δήμου Χερσονήσου και σήμερα αναμένουμε και το αίτημα από το Δήμο Γόρτινας για να κηρυχθούν και εκεί δύο δημοτικές ενότητες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διότι οι ζημιές και οι καταστροφές είναι πολλές. Μάλιστα. Κάθε μέρα που περνάει νομίζω ότι το σκηνικό αλλάζει και ότι διαμορφώνεται πλήρως η εικόνα, κύριε Συριγωνάκη, έτσι. Κάθε μέρα υπάρχουν προβλήματα. Προσπαθούμε μετά τον αρχικό ευκαιριασμό όλων μας, διότι όπως είπα και στην αρχή, μια σεισμική δόνηση δεν προβλέπεται, εκτιμήσεις γίνονται. Δεν είναι πλημμύρα που να πούμε ότι περιμένουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, αύριο μεθαύριο υπάρχει μια επαγρύπνηση των χωρών κτλ. Όμως προβλήματα υπάρχουν. Γίνονται προσπάθειες καθημερινά, υπάρχει μια συνεργασία των φορέων να επιλύονται αυτά τα προβλήματα και θεωρώ ότι κάθε μέρα γινόμαστε καλύτεροι. Σίγουρα δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε και να υποκαταστήσουμε την ζεστασιά και τη θαλπορή που υπήρχε στα σπίτια μας. Όμως γίνονται προσπάθειες και θέλω να πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Ρωτάει ο κύριος Μάνος στο μήνυμά του, το οποίο στέλνει στο news@radio984.gr, λέει, μα πώς γίνεται αυτό μετά από τόσες μέρες? Μα γιατί φαντάζομαι υπάρχουν οι μετασεισμοί και αν έχεις μια ρογμή ή αν δεν είναι καλή η στατική επάρκεια του σπιτιού σου, του κτηρίου το οποίο έχεις, με τους μετασεισμούς και ανάλογα με ποια είναι η έντασή τους κλπ, ότι υπάρχει μια παραπάνω επιβάρηση, τουλάχιστον με την κοινή λογική έτσι εξηγείται, δεν ξέρω πώς αλλιώς. Να σας πω μόνο ότι ο σεισμός, η σεισμική δόνηση της Τρίτης επέφερε μεγαλύτερες ζημιές από την σεισμική δόνηση της Δευτέρας σε πάρα πολλούς οικισμούς. Δηλαδή αν πάτε στον οικισμό Χουμέρι ή Αργοντικό, σχεδόν έχουν ισοπεδωθεί από την δεύτερη σεισμική δόνηση της Τρίτης. Μάλιστα. Και κάθε μέρα αυτή η παρατεταμένη δραστηριότητα σίγουρα προκαλεί, κύριε Συριγωνάκη, μεγαλύτερα προβλήματα και θέματα. Επανέρχονται. Είπατε πρώτη δημοτική ενότητα Τεμένους, γιατί δεν το άκουσαν όλοι, ότι έχει στο Δήμο Ηρακλείου, ότι κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, έτσι, επίσης μαζί με το κεντρικό διαμέρισμα. Όσον αφορά, ναι, βέβαια. Το πρώτο κεντρικό διαμέρισμα. Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και μετά από αίτημα του Δήμου, κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Δημοτική Ενότητα Τεμένους του Δήμου Ηρακλείου και το πρώτο κεντρικό δημοτικό διαμέρισμα Δήμου Ηρακλείου. Μάλιστα. Και σήμερα περιμένουμε, όπως είπατε, εγώ συνεπικουρικά του λέω, δύο αιτήματα από το Δήμο Γόρτινας για να κηρυχθούν κάποιες δημοτικές ενότητες σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Τι γίνεται με τους ανθρώπους οι οποίοι, κύριε Συριγωνάκη, αυτή την ώρα συνεχίζουν να βρίσκονται είτε στις σκηνές, συνεχίζουν αυτοί οι άνθρωποι να φιλοξενούνται μέσα σε κάποιους χώρους, ανοιχτούς χώρους ή κλειστούς χώρους, αθλητικά κέντρα κλπ. Οι οικίσκοι θα φτάσουν, θα έρθουν εν τέλει? Όπως ανέφερε και ο αρμόδιος υπουργός την προηγούμενη εβδομάδα που επισκέφθηκε περιοχές, είναι έτοιμη προς παράδοση 34 οικίσκοι.
Σήμερα ή αύριο το αργότερο. Επί συνόλου. Νομίζω ότι θα γίνει άλλος ένας διαγωνισμός, είναι σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός για άλλους 90. Σύνολο 140 περίπου εκεί στους. Σήμερα ή αύριο θα είναι έτοιμοι. Θα είναι έτοιμες οι υποδομές που θα υποδεχτούν τους οικίσκους. Διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ένας οικίσκος για να τοποθετηθεί δεν μπορεί να τοποθετηθεί ούτε στο χώμα ούτε στο τσιμέντο. Χρειάζεται κάποια υποδομή, χρειάζεται αποχέτευση, χρειάζεται ηλεκτροδότηση, χρειάζεται υδραυλικά έργα. Άρα λοιπόν σήμερα και αύριο με ενέργειες που γίνονται και με εργολαβίες από τον Δήμο, το Δήμο Μηνώα Πεδιάδος, ετοιμάζονται υποδομές για να υποδεχτούν τους οικίσκους. Θέλουμε να πιστεύουμε αυτή την εβδομάδα θα τοποθετηθούν σε δύο διαφορετικά σημεία, οι πρώτοι 34. Όταν έρθουν βέβαια και οι υπόλοιποι. Ποια είναι αυτά τα δύο διαφορετικά σημεία, τι εννοείται? Είναι στο Αρκαλοχώρι και στον οικισμό Βόνη. Στο Αρκαλοχώρι απέναντι βόρεια του εκθεσιακού κέντρου και στον οικισμό Βόνη, όπου υπάρχει ένα κατάλληλο χώρο. Και οι οικίσκοι αυτοί θα στεγάσουν για το μεν Αρκαλοχώρι τους συμπολίτες μας που αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται είτε στο κλειστό Αρκαλοχωρίου, είτε σε σκηνές, είτε σε ένα άλλο χώρο που μας έχει δοθεί, μας έχει χορηγηθεί από μια επιχειρηματία της ευρύτερης περιοχής, και στον οικισμό Βόνη από συμπολίτες μας που βρίσκονται πέριξ του οικισμού, από Σαμπά, από Ζωφόρους, Τραψανό, Γαλατά κτλ. Γιατί λέτε θέλουμε να πιστεύουμε αυτή την εβδομάδα? Έχετε κάποιο φόβο στην πίσω πλευρά του κεφαλιού? Θεωρώ Τρίτη Τετάρτη θα περιμένουμε τις οικίσεις. Ναι. Με ζητούμενο να είναι έτοιμες οι υποδομές και αμέσως μετά να τοποθετηθούν οι οικίσκοι. Μιλάτε για αυτή την εβδομάδα, όχι για την άλλη. Βέβαια, όχι για αυτή την εβδομάδα. Για αυτή την εβδομάδα. Για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Αυτά είναι τα δύο μεγάλα θέματα, τα σχολεία και η φιλοξενία των ανθρώπων. Υπάρχει και τρίτο ζήτημα, το οποίο πρέπει να το δούμε και πρέπει να το δείτε. Το τρίτο ζήτημα το οποίο ανέφερα, γιατί ανέφερα το τρίπτυχο, το τρίτο ζήτημα είναι η διαδικασία των αποζημιώσεων, που σύμφωνα με πληροφορίες και επικοινωνία που είχαμε τα αρμόδια Υπουργεία, αναμένεται αυτή τη βδομάδα να ανοίξει η πλατφόρμα αρρωγή. Άρα λοιπόν είμαστε καθόλου έτοιμοι, θέλω να πιστεύω, για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας, διότι διαδικτυακά θα γίνονται πλέον όλες τις διαδικασίες, να ξεκινήσουν την διαδικασία των αποζημιώσεων μέσω της πλατφόρμας αρρωγή, όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί κατά την επίσκεψή τους την προηγούμενη εβδομάδα στο Αρκαλοχώρι.